Γεια χαρά! Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για έναν άλλο τύπο διαφορικό, το οποίο λέγεται Τόρσεν. Προτού όμως μιλήσουμε για το Τόρσεν, πρέπει να αναφερθούμε λίγο στα προηγούμενα βίντεο που έχουμε ανεβάσει. Εδώ βλέπουμε το πρώτο βιντεάκι που είναι ένα απλό διαφορικό. Είχαμε εξηγήσει πώς λειτουργεί και μάλιστα είχαμε πει ότι αυτά τα απλά διαφορικά είναι πολύ καλά, αλλά έχουν ένα μικρό προβληματάκι όπως βλέπουμε εδώ. Τι σημαίνει? Ότι όταν έχουμε, όπως βλέπουμε εδώ, είχαμε εξηγήσει και τα προηγούμενα, βλέπουμε ότι εδώ όταν ένας τροχός πέσει σε μια λακκούβα ή σε ένα σημείο που δεν έχει πρόσφυση ο τροχός, όπως π.χ. σε νερό, εδώ αυτός εδώ ο τροχός πατινάρει. Με αποτέλεσμα ο άλλος εδώ να έχει υπερβολική στρέψει, έτσι ώστε μπορεί να μεταφέρει ή να κάνει εκτροπή του αυτοκινήτου μας προς τη δεξιά ή αριστερή πλευρά, ανάλογα με ποιο ή με αξόνιο έχει σπινάρει. Δηλαδή, αν π.χ. αυτό βρίσκεται σε λακκούβα ή σε βρεγμένο έδαφος και το άλλο ή με αξόνιο, το άλλο απέναντι αυτό είναι σε άσφαλτο, υπάρχει ο κίνδυνος να μας φέρει το αυτοκίνητο αριστερά. Και είπαμε ότι υπάρχουν άλλα διαφορικά, τα οποία αυτά εδώ ελέγχεται, τα οποία είναι το επόμενο που είχαμε μιλήσει, που είναι το λεγόμενο περιορισμένης ολίσθησης ή αλλιώς ελεγχόμενης ολίσθησης ή αλλιώς μπλοκέ διαφορικό. Το άλλο που είχαμε μιλήσει με την υγρή σιλικόνη, το οποίο ελέγχει αυτό το φαινόμενο έτσι ώστε οι δύο τροχοί να μπορούν να έχουν την ισοδύναμη στρεπτική ροπή, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η αστάθεια όταν οδηγούμε, όταν ένας τροχός πέσει στη λακκούβα. Αυτό το βιντεάκι ήταν το λεγόμενο εδώ διαφορικό με υγρή σιλικόνη, τα λεγόμενα βίσκο. Πάμε τώρα στο τρίτο, θα δούμε τώρα, το οποίο λέει είναι το Τόρσεν. Ορίστε πώς παρουσιάζεται ένα διαφορικό Τόρσεν στην εικόνα. Θα το δούμε βέβαια καλύτερα σε λίγο. Για κοιτάξτε τι γίνεται. Τι μεγάλη διαφορά έχει με ένα απλό διαφορικό. Βλέπω το μυαξόνιο εδώ και εκεί στην άκρη του μυαξόνιου τι έχει? Έχει ένα γρανάζι εδώ και το άλλο μυαξόνιο άλλο ένα γρανάζι εκεί. Πάνω από αυτά βρίσκουμε ένα άλλο γρανάζι εδώ που έρχεται σε επαφή με το ημιαξόνιο και η άλλη άκρη του έρχεται σε επαφή με το γρανάζι του άλλου ημιαξόνιου. Και έχουμε γύρω-γύρω-γύρω, ανάλογα με το Τόρσεν, μπορεί να έχουμε 2, μπορεί να είναι 3, μπορεί 4, μπορεί 5, εδώ γύρω-γύρω-γύρω αυτά τα γραναζάκια. Πάμε τώρα να τα δούμε λίγο πιο συνοπτικά σε μια άλλη εικόνα. Ορίστε μια εικόνα εδώ, αυτή εδώ εικόνα, στην οποία βλέπουμε έχει 2, 4, 6 εδώ αξονάκια με τα γρανάζια του. Για να δούμε. Τα ημιαξόνια εδώ, το αριστερό και το δεξί ημιαξόνιο. Είπαμε λοιπόν ότι κάθε ημιαξόνιο έχει το δικό του γρανάζι. Εδώ. Το αριστερό όπως και το δεξί. Δεν έρχονται σε επαφή αυτά τα δύο. Είναι ανεξάρτητα. Εδώ υπάρχει ένα κενό το οποίο ξεχωρίζει το ένα από το άλλο. Αυτό εδώ το πάνω γρανάζι είναι αυτό που έρχεται σε επαφή με το αριστερό ημιαξόνιο. Τα άλλα εδώ, τα δύο γρανάζια, έρχονται σε επαφή με τα απέναντι δύο εξωτερικά γρανάζια. Το κέντρο αυτό εδώ και αυτό έρχεται σε επαφή με το άλλο ημιαξόνιο. Τι γίνεται? Όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται στην ευθεία, τα δύο ημιαξόνια σε όλα τα διαφορετικά, είπαμε ότι κινούνται ταυτόχρονα με την ίδια περιστροφική ταχύτητα και τα δύο. Δηλαδή το διαφορικό δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Μόνο όταν υπάρχει στροφή ή όταν είπαμε εδώ ένα από τα δύο ημιαξόνια πέσει σε λακκούβα ή σε υγρό έδαφος. Αυτό λοιπόν το διαφορικό σκοπό έχει όταν λοιπόν
βρεθούμε στη στροφή ή σε βρεγμένο έδαφος ή σε λακκούβα, έτσι ώστε αυτό το διαφορικό να μην επιτρέψει στον ένα ή στον άλλο άξονο να περιστρέφεται τρελά. Αυτό το διαφορικό, ο σκοπός του είναι να αποφύγει αυτή την διαφορετική στρεπτική ροπή επαφής με το έδαφος και να έχουν και τα δύο μία αξόνια σωστή συμπεριφορά απάνω στη στροφή ή στην περίπτωση αυτή που έχουμε αναφέρει. Έτσι ώστε να έχουν και τα δύο η μία αξόνια μία ομοιόμορφη περιστροφική κίνηση για να μην υπάρχει αυτή η ανατροπή του αυτοκινήτου μας όταν βρεθούμε σε αυτή την περίπτωση. Για να δούμε τι γίνεται. Τώρα η μία αξόνη όταν περιστρέφεται, ας υποθέσουμε ότι το αριστερό η μία αξόνιο, αυτό εδώ, είναι σε σταθερή επιφάνεια, δηλαδή το οδόστρωμα σε άσφαλτο. Και το άλλο η μία αξόνιο, αυτό έχει πέσει στη λακκούβα. Για να δούμε πώς λειτουργεί. Εδώ έχουμε μια περιστροφική κίνηση η οποία είναι στην ευθεία. Βλέπουμε ότι και τα δύο περιστρέφονται ταυτόχρονα, το δεξί και όπως και το αριστερό ή μία αξόνιο. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια η διαφορά του ενός και του άλλου, μία αξόνιο δηλαδή, ανεξάρτητα το ένα με το άλλο. Εδώ αυτό είπαμε ακουμπάει εδώ και τα άλλα στο άλλο γρανάζι. Εδώ βλέπουμε το γρανάζι του μία αξονίου και εδώ πάνω βλέπουμε την εμπλοκή του κεντρικού γραναζιού και βλέπουμε και δίπλα πώς γίνεται η κίνηση. Βλέπουμε ότι εδώ περιστρέφεται και περιστρέφει ταυτόχρονα το πάνω γρανάζι, το κεντρικό δηλαδή, και όχι τα πλαϊνά. Στην εικόνα αυτή βλέπουμε το κεντρικό γρανάζι το οποίο έρχεται σε επαφή με το γρανάζι του ημιαξονίου, όπως και το άλλο του άλλου ημιαξονίου. Αυτά λοιπόν τα δύο είναι, έρχονται σε επαφή και τα τέσσερα μαζί. Κοιτάξτε τώρα εδώ, θα συμπληρώσουμε τα άλλα μικρά γρανάζια, τα οποία αυτά έρχονται μεταξύ τους σε επαφή. Λοιπόν, για να δούμε τα μικρά γρανάζια, βλέπετε εδώ έρχονται τα μικρά γρανάζια, τα πλαϊνά, τα οποία έρχονται σε επαφή αυτά δύο μαζί. Εδώ βλέπουμε ότι όταν στην περίπτωση που ο ένας τροχός πέσει σε βρεγμένο έδαφος, που σημαίνει ότι το δεξιό ημιαξόν, ο δεξιός τροχός θα περιστραφεί πολύ πιο γρήγορα από τον αριστερό. Αυτό το σύστημα Torsen, αυτό προσπαθεί να αποφύγει, όπως όλα τα σύγχρονα τώρα μπλοκέ διαφορικά που έχουμε δει. Λοιπόν, για να δούμε μέσα τι γίνεται τώρα. Εδώ βλέπουμε το ημιαξόνιο να περιστρέφεται πολύ πιο γρήγορα από το άλλο. Εδώ τώρα θα επέμβουν τα μικρά γρανάζια. Ερχόμαστε τώρα στη λειτουργία του. Εφόσον λοιπόν είπαμε ότι το κεντρικό ακουμπάει και περιστρέφεται με το γρανάζι του ημιαξονίου, όπως και το άλλο εδώ, και αυτά εδώ μαζί ταυτόχρονα έχουν εμπλοκή τα δύο, όχι όμως απάνω στο ημιαξόνιο, όχι, ανεξάρτητα αυτό με αυτό και το άλλο απέναντι αυτό με αυτό. Επαναλαμβάνω, εδώ γρανάζι σε επαφή με το κεντρικό, γρανάζι σε επαφή με αυτό, δύο εξωτερικά σε επαφή με αυτά δύο, όχι με το κάτω. Όταν λοιπόν υπάρχει μια διαφορετική επιστροφή, δηλαδή διαφορετική κίνηση ή διαφορετικές στροφές του ενός μιαξονίου από το άλλο, τι θα γίνει? Φανταστείτε ότι αυτό εδώ περιστρέφεται πολύ πιο γρήγορα. Ας πάρουμε την περίπτωση που είδαμε ότι εδώ ήταν το ότι πάταγε απάνω σε μια υγρή επιφάνεια. Θα αρχίσει να περιστρέφεται τρελά. Η περιστροφική του αυτή κίνηση θα είναι διαφορετική από αυτήν εδώ. Τι θα γίνει? Αυτό εδώ το κεντρικό γρανάζι θα περιστρέψει μεγαλύτερη ταχύτητα που θα είναι σε επαφή. Ταυτόχρονα όμως θα μεταφέρει την κίνηση και στα μικρά
εφόσον 1, 2, 3 είναι ενσωματωμένα και τα τρία μαζί, όπως και εδώ. Επομένως, η κίνηση λοιπόν εδώ, την οποία έχει πάρει από το μικρό γρανάζι, το κεντρικό γρανάζι του μυαξονίου, θα τη μεταφέρει εδώ, ταυτόχρονα θα μεταφέρει την κίνηση, την περιστροφική κίνηση και στα άλλα δύο. Αυτά όμως τα δύο, λόγω του ότι είναι μπλοκέ με τα άλλα δύο απέναντι, ταυτόχρονα τι θα κάνει, αν αυτό εδώ το δεξιό περιστραφεί γρήγορα, θα παρασύρει ταυτόχρονα και το αριστερό στην ίδια ταχύτητα. Δηλαδή, αυτό εδώ κλακ δεν μπορεί να περιστραφεί μόνο του, γιατί έχει την εμπλοκή με τα άλλα δύο γρανάζια αυτά. Δηλαδή, αυτή εδώ η κίνηση θα τη μεταφέρει στο άλλο γραναζάκι και ταυτόχρονα αυτό εδώ θα μεταφέρει την κίνηση εδώ και στο άλλο η μυαξόνη. Και έτσι ώστε αυτή εδώ η κίνηση δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί είπαμε θα τα μεταφέρουν όλα έτσι ώστε η κίνηση να είναι ταυτόχρονα και στα δύο η μυαξόνια. Αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας του τόρσεν για να αποφύγει την διαφορετική περιστροφική κίνηση του ενός ή του άλλου. Επαναλαμβάνω λοιπόν, εδώ περιστροφική κίνηση του μυαξονίου σε ένα σημείο, προηγούμενο σημείο, μεταφέρει την κίνηση εδώ. Αυτή εδώ η κίνηση, εφόσον έχουμε και τα τρία γρανάζια είναι ενσωματωμένα σε έναν άξονα, τα δύο εξωτερικά γρανάζια λοιπόν θα μεταφέρει την κίνηση και στο άλλο γρανάζι απέναντί του, τα οποία ταυτόχρονα, όπως είναι εδώ, είναι μπλοκέ και τα δύο. Έτσι, αν αυτό εδώ θέλει να περισταθεί τρελά, δεν μπορεί, γιατί θα τη μεταφέρει την κίνηση και στο άλλο γρανάζι. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο θα αναγκάσει και το άλλο μυαξόνιο να έχουν την ίδια περιστροφική κίνηση, αποφεύγοντας έτσι να περιστραφεί το ένα ή το άλλο τρελά σε μια λακκούβα ή σε ένα βρεγμένο σημείο. Αυτό είναι λοιπόν, αυτή είναι η λειτουργία του τόρσεν. Για να δούμε μια άλλη εικόνα. Και αυτό βέβαια δεν συμβαίνει μόνο σε ένα ζεύγος, αλλά και στα τρία εδώ ζεύγη. Εδώ θα δούμε μια άλλη εικόνα του τόρσεν. Εδώ έχουμε το τόρσεν και κοιτάξτε εδώ τι θα γίνει. Εδώ βλέπουμε ότι τα δύο ημιαξόνια περιστρέφονται ταυτόχρονα μαζί, με και όλα τα γρανάζια εδώ ταυτόχρονα όλα μαζί στην ευθεία. Κοιτάξτε τι θα γίνει όταν υπάρχει μια διαφορετική κίνηση. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Βλέπετε ότι τα δύο ημιαξόνια αυτά, τα δύο γρανάζια αυτά έρχονται σε μπλοκή. Κοιτάξτε εδώ. Και στην ευθεία, το βλέπω στην ευθεία. Οπ, εδώ έχουμε εμπλοκή, που σημαίνει ότι αυτό εδώ το μυαξόνιο περιστρέφεται περισσότερο από το άλλο. Έρχονται σε εμπλοκή τα μικρά γρανάζια και μεταφέρουν την κίνηση και στο άλλο ημιαξόνιο, έτσι ώστε να έχουν την ίδια περιστροφική κίνηση. Είτε το ένα είτε το άλλο. Εναλλάξει. Μια άλλη εικόνα η οποία θα δείξουμε πώς λειτουργεί το τόρσεν. Εδώ έχουμε ανεβάσει με το γρίλο τον ένα τροχό, εδώ δεν ακουμπάει καθόλου, και ο άλλος απέναντι εδώ έχει σε επαφή με το δόστρωμα. Σε ένα απλό διαφορικό, όταν βάλουμε μπροστά τον κινητήρα μας και βάλουμε μια ταχύτητα και αρχίζουμε και γκαζώνουμε, αυτός εδώ θα αρχίσει να περιστρέφεται τρελά, ενώ ο άλλος εδώ που είναι σε επαφή δεν πρόκειται να κουνηθεί. Το όχημα θα μείνει εκεί που είναι, όσο και αν πατάμε γκάζι. Έτσι λειτουργεί το απλό διαφορικό. Στην περίπτωση όμως του τόρσεν, εδώ θα δούμε τι, ότι είχαμε πει ότι όταν ένας από τους δύο τροχούς περιστρέφεται περισσότερο από τον άλλο, τα μικρά γρανάζια θα έρθουν σε εμπλοκή και θα αναγκάσει και αυτόν εδώ να περιστραφεί με την ίδια ταχύτητα του άλλου. Επομένως και αυτός εδώ λοιπόν θα αρχίσει να περιστρέφεται με την ίδια ταχύτητα αυτού εδώ. Με αποτέλεσμα τι είναι, θα δούμε το όχημα, θα φύγει από τον γρίλο και θα πέσει κάτω. Επαναλαμβάνω,
εδώ ο τροχός θα περιστρέφεται τρελά, ταυτόχρονα όμως το τόρσεν, τα δύο γρανάκια, τα εξωτερικά που έχουμε πει, θα δώσουν κίνηση και στον άλλο τροχό, αυτόν εδώ που βρίσκεται σε κινησία, με αποτέλεσμα και οι δύο τροχοί να είναι σε κίνηση και θα σπρώξουν το όχημα προς τα κάτω. Για κοιτάξτε το εδώ, τη λειτουργία του. Ορίστε. Εδώ θα αρχίσει να περιστρέφεται ο τροχός και οπ, έφυγε. Εδώ λειτουργήσε το τόρσεν. Δηλαδή έχουμε τα δύο μυαξόνια ταυτόχρονα να κομπλάνουν και να φεύγουν. Και αν παρατηρήσετε, δεν είναι και πολύ απότομη η κίνηση του υπερστροφική, η εμπλοκή τους και στα δύο. Είναι πολύ ομαλά και τα δύο. Σε άλλες περιπτώσεις είναι πολύ πιο έντονη η εμπλοκή τους και πολύ πιο direct, άμεση δηλαδή η εμπλοκή τους. Λοιπόν, αυτό είναι το τόρσεν. Τόρσεν έχουμε 1, 2, 3, θα δούμε και στα επόμενα βίντεο, διαφορετικά, αλλά διαφορικά. Ωραία η λέξη, διαφορικά, διαφορετικά. Λοιπόν, εδώ σας χαιρετώ, γεια χαρά!